Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης στην εποχή της πανδημίας του κορονοϊού ξεδιπλώθηκε στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» με τον Μάνο Δασκαλάκη. Ο Βασίλης Λαμπρινός αναφέρθηκε στα μέτρα που λαμβάνει ο Δήμος Ηρακλείου και τη στήριξη των δημοτών και των επιχειρήσεων που δοκιμάζονται, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, στην τηλεφωνική γραμμή για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που δεν μπορούν να μετακινηθούν, στις διανομές τροφίμων, αλλά και ξυλίας θέρμανσης και όχι μόνο. Έχουμε το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπολείο, το οποίο λειτουργεί συνεχώς. Έχουμε τα συσίτια σε συνεργασία με τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού. Έχουμε το Κοινωνικό Φαρμακείο σε εντατική λειτουργία. Έχουμε το Δημοτικό Ιατρείο που τώρα ονομάζεται ήδη Τετάρτη Τόμη για όλους τους δημότες και τα εμβόλια. Έχουμε το λεγόμενο street work, δηλαδή υπηρεσίες για αστέγους που δεν επιθυμούν να φιλοξενηθούν στο κέντρο αστέγων, με διανομή υπνώσακων, κουβερτών, φαγητού, αντισηπτικών μασκών. Για τους επαγγελματίες της εστίασης, οι οποίοι έχουν πληγεί από τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού και ειδικά από τα δύο lockdown, ο Βασίλης Λαμπρινός αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μείωση στα τέλη των κοινοχρήσεων χώρων κατά 50% για το 2021. Θα υπάρξουν και επιπλέον βοηθήματα σε αυτές τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να κρατηθούν όρθιες. Δεν ξέρω πόσο, τι άλλο να κάνουμε, πόσο περισσότερο να πάμε. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε, θα βρούμε το νομικό εκείνο πλαίσιο σε συνεργασία πάντα βέβαια με το Δήμο για να δούμε αν μπορέσουμε μέχρι και το τέλος του έτους να απαλλαχτούμε ολικώς από αυτή την υποχρέωση. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου απάντησε και σε ερωτήματα των δημοτών σε σχέση με την έλλειψη χωρών στάθμευσης, την καθαριότητα και για άλλα ζητήματα. Το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει η πόλη και το οποίο είναι μόνιμο είναι οι θέσεις στάθμευσης. Να ξέρει ότι το θέμα μελετάται από την Τεχνική Υπηρεσία και προσπαθούμε να διευρύνουμε αυτές τις θέσεις ασπίσεως. Περνούν πολλοί ξένοι, διαμαρτύρονται ότι η πόλη είναι πάρα πολύ βρώμικη και είναι πάρα πολύ βρώμικη. Ο αγώνας μας για την καθαριότητα είναι διαρκής. Όπως επεσήμανα και προηγουμένως, πιστεύω ότι υπάρχει ουσιώδης βελτίωση το τελευταίο διάστημα στο Ηράκλειο. Αναφορικά με τη συνέχιση του έργου ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο, ο Βασίλης Λαμπρινός απάντησε. Υποθέτω ότι θα είμαστε έτοιμοι να τη συμβασιοποιήσουμε περί το Μάρτιο και να ξεκινήσει εκ νέου το έργο για να ολοκληρωθεί. Θα έρθουν καλύτερες μέρες οι ευχές από τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Είμαι βέβαιος ότι έρχονται καλύτερες μέρες για όλους μας.